Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα, να σε αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Φίλοι και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Χρυσούπολης. Μαζί μας για να συζητήσουμε για την πορεία της Χρυσούπολης στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και τον στόχο της ομάδας, τον γνωστό και έμπειρο προπονητή Βαγγέλη Κότσαλο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η μέχρι στιγμής πορεία της Χρυσούπολης... Μέτρια. Για μένα. Παίξαμε τα ντέρμπι βέβαια. Είχατε ένα 8-0 την προηγούμενη αγωνιστική με τον... Η ομάδα, οι δυνατότητες, πιστεύουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουμε. Είχαμε δύο άτυχα αποτελέσματα που ήταν για μένα το πρώτο, ένα παιχνίδι που χάσαμε 2-5, αντί για 5-0 έγινε 2-5. Μιλάγαμε 2-0 και χάσαμε 1-2 και 2-3. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω να γίνει σε εμάς. Ήταν ένα από τα απρόσμενα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν είσαι ευχαριστημένος από τη μέχρι στιγμής... Κοίταξε, η ομάδα η δικιά μας είναι για πολλά πράγματα. Φέτος πιστεύω ότι όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσουμε, θα δείτε ότι και σκορ και σε άλλα παιχνίδια. Το ρόστερ της Χρυσούπολης απολύεται από νεαρούς παίκτες. Βλέπετε ότι έχουμε 30 άτομα. Δεν ήξερα γι' αυτό. Είμαι εδώ στην ομάδα 8 χρόνια, πρώτη φορά γίνεται. Να υπάρχουν στην προπόνηση 30 άτομα. Και αυτό είναι το παρήγορο. Δηλαδή να είσαι γάμα κατηγορία και να υπάρχουν 30 άτομα, να μην ξέρεις ποιον να προβάλλεις. Κυριακή είχα εκτός 20 άδας, αλλά 10 άτομα. Τώρα, επόμενη αγωνιστική... Παίζουμε στο κεραμικό, παίζουμε. Πιστεύω ότι καλώς και το πράγμα θα πάρουμε και εκεί ένα αποτέλεσμα καλό. Ξεχωρίζετε κάποιες ομάδες στον Όμιλο? Ναι, παίξαμε. Τα Ίσια και το Φιλιακός, όλες οι άλλες ομάδες που έχουν βγάλει στο Καζάνι. Και εμείς πιστεύω ότι θα αποτελούμε αυτές τις ομάδες πιο πολύ. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, Βαγγέλη? Βλέπω ότι μέχρι τώρα με τα παιχνίδια που παίξαμε ότι είναι ομάδες μεσαίες και καλές. Οι καλές ομάδες είναι ο Τριφυλιακός, είναι η Τραγίσια, είμαστε εμείς, είναι ο Ζέφυρος. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα, από ό,τι λέμε, δηλαδή, δεν τις έχω δει, ότι αγόρασε, δεν έχω δει να τους δω να σου πω, αλλά από ό,τι βλέπω βαθμολογικά και πώς πάνε κατά Κυριακή. Αυτές οι ομάδες βλέπω να προγραμματιστούν. Και από εκεί πέρα θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι όπως μέτριες. Έτσι είναι η γάμα κατηγορία. Δυστυχώς δεν είναι πολλές ομάδες που θα μπορούσαν να προγραμματιστούν. Ωραία, Βαγγέλη, με την μεγάλη σου εμπειρία τόσα χρόνια στο χώρο, υπάρχει κάτι που η διοίκηση της ΕΠΣΑ πρέπει να κάνει, να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων, κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που σε προβληματίζει? Εμένα με προβληματίζει ότι η διαιτησία που μαθαίνουν τα παιδιά σε εμάς και τα αποτελέσματα που έρχονται μερικές φορές είναι τα διαμορφώνουν οι προδιαιτητές. Δηλαδή τα παιδιά είναι εντελώς άσχετα. Με τα ίσια μπέναλτι που τα του έδινε και ο πρόεδρος της άλλης ομάδος, κεφαλοκύρδωμα του πέταξε κάτω, τον πάταγε και έδινε συμπέναλτι. Δηλαδή γίνονται και τέτοια πράγματα τα οποία διαμορφώνουν αποτελέσματα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι δεν χρηματοδοτούνται οι ομάδες και οι ομάδες από πού να τα βγάλουν πέρα. Και ειδικά τώρα που δεν έχουμε ούτε και. Ούτε φυλάδους, ούτε τίποτα. Να, εμείς τώρα είμαστε εγώ και ο πρόεδρος εδώ πέρα. Αν αφήσουμε εμείς το σωματείο, τελείωσε. Δεν βοηθάει η πολιτεία που τα ταλέντα και οι παίκτες βγαίνουν από το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Πού θα βγουν? Αν δεν βοηθήσει το αστυνομικό ποδόσφαιρο, όχι εμάς μόνο. Δεν λέω για την Χρυσούπολη, για όλα τα σωματεία. Πώς θα προοδεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Από εκεί ξεκινάει. Η βάση είναι τα αριστερικά σωματεία. Έχετε πρόβλημα και με τις ώρες προπονήσεων? Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Το γήπεδο, οι ώρες εδώ είναι δικές μας. Εμείς και γηπούμε είμαστε. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν στην ομάδα? Όχι, 30 άτομα. Έχουμε 30 άτομα και δυσκολεύουμε. Δηλαδή, στενοχωριέμαι με κάποια παιδιά είναι εκτός 20 άδος. Υπάρχουν ταλέντα, Βαγγέλη, στην Χρυσούπολη? Υπάρχουν ταλέντα που μπορούσαν να παίξουν αλφαθηνική. Η νοοτροπία της Αθήνας όμως. Τα παιδιά της Αθήνας έχουν άλλη νοοτροπία. Δεν είναι σαν την επαρχία που δουλεύουν. Ενώ υπάρχει μεγάλο ταλέντο, δεν υπάρχει νοοτροπία. Αυτό κοιτάω να τους εμφυσίσω, την νοοτροπία. Όλα τα άλλα τα έχουν. Ταλέντο, παιχταράδες, τεχνίτες. Παιδιά που εγώ που έχω δουλέψει σε ακαδημίες της Καλαμαριάς, που έχω δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, δεν βρίσκεις τέτοια ταλέντα. Αλλά η νοοτροπία τους είναι τέτοια που δεν ξέρω εδώ στην Αθήνα γιατί αυτή η νοοτροπία συμβαίνει. Τα παιδιά ενώνουν ταλέντα, μετά από ένα σημείο και μετά τα παρατάνε. Ξέρω εγώ, η ζωή είναι εδώ τώρα. Δεν ξέρω. Ωραία, βλέπετε, δεν σου καταλάβετε. Ναι. Εάν παίξει μια ομάδα
τη δικιά μας. Δεν έχω δώσει την επαρχία. Με μια επαρχιακή ομάδα, εμείς γάμα, αλφα κατηγορία. Εμείς που είμαστε γάμα θα κερδίσουμε. Όμως, η Εθνική Ελλάδος την απαρτίζουν παιδιά από επαρχία. Το καταλάβατε, λέω. Πώς γίνεται όταν εμείς παίξουμε με μια ομάδα αλφα κατηγορίας, που είμαστε γάμα επαρχίας, θα κερδίσουμε άντα. Όμως, λόγω νοοτροπίας και γιατί δεν βλέπουμε τα παιδιά εκεί, βλέπετε ότι οι πιο πολλοί παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες των Αθηνών είναι από επαρχία. Το καταλάβετε. Μάλιστα. Τι σου λέει αυτό. Άραγες, λόγω νοοτροπίας τα παιδιά της Αθήνας, που είναι μεγάλα ταλέντα, από ένα σημείο και μετά σταματάνε όσοι φτάνουν 20-18 χρονών και καταλαβαίνουν πέντε πραγματάκια. Εξωγειοπαιδευτική ζωή τώρα είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει. Sorry. Να εμφυσίσω την νοοτροπία. Ωραία. Βαγγέλη, τόσα χρόνια στα γήπεδα. Με ποιες ομάδες έχεις δεθεί περισσότερο, τις έχεις στην καρδιά σου, ας πούμε. Έχω ανεβάσει το Πανατολικό μετά από 20 χρόνια. Ανέβασα το Αίγιο μετά από 20 χρόνια. Έχω ανεβάσει την Ανθούπολη, έχω ανεβάσει την Πετρούπολη, έχω ανεβάσει όλες τις ομάδες που έχω δουλέψει. Τα Χανιά. Δηλαδή έχω δουλέψει σε πολλές ομάδες. Τι σου έχει μείνει ακόμα και το θυμάσαι, μια στιγμή ή δύο στιγμές που είναι, ακόμη τις θυμάσαι. Είναι τόσες πολλές οι στιγμές, οι ποδοσφαιρικές ή σαν παίχτης ή σαν προπονητής που θα θέλει ολόκληρη ιστορία να σας καθίσω να τα πούμε. Είναι πολλά. Παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια σας. Ήμουν προπονητής, ο Μίρτσος, ο Νεντίδης, ο Μπορμπόκης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, τον Ανιμόρεν, τώρα από την Αλεξανδρούπολη, ο Ζωνίδης, ο Μανατίδης, όλα τα παιδιά αυτά τα είχα εγώ. Μικρά, όταν ήμουν στην Καλαμαριά προπονητής, από μένα, από τα χέρια μου βγήκαν όλα. Υπάρχουν παίκτες που σας θυμούνται, δηλαδή σας... Ο Ανίδης, τον είχα πάρει από την Αλεξανδρούπολη, από την Παθακικό. Πολλά παιδιά τώρα δεν θυμάμαι, είναι τόσοι πολλοί οι παίχτες που περάσαν από τα χέρια μου και παίξαν εθνική Ελλάδος και παίξαν και σε μεγάλες ομάδες που σου είπα μερικά ονόματα. Ωραία. Δεν το ξέρουν αυτά πολλοί στην Ελλάδα, δεν το ξέρουν αυτό πολλοί. Τώρα το μαθαίνεις και εσύ πρώτη φορά, Κι όμως, έχω δουλέψει με παιδιά τα οποία παίξαν σε υψηλό επίπεδο. Ωραία, μάλιστα, μια ομάδα που είχα φτιάξει στην Καλαμαριά με το χάρη εκείνη μια ακαδημία, από τους 20 παίχτες, οι 15 παίξανε τότε Β' Εθνική και όταν ήταν ο διαμαντόπουλος προπονητής, πήραν αίτη το πρωτάθλημα Β' Εθνική. Και από τους 20-15 ήταν αυτοί που είχα εγώ μικρούς. Βαγγέλη, ωραία. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από τη Χρυσούπολη στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σας είπα ότι φέτος θα πρωταγωνιστήσουμε. Τώρα υπάρχουν 4-5 ομάδες, που μέσα στις 5 ομάδες είμαστε και εμείς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.